Διαβάσουμε από τη σελίδα 1088. Είναι από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Σελίς 1088. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν αιγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτήν, διότι εις μικράν δύναμη και φύλαξα στο λόγο μου και δεν ειρνήθη στο όνομά μου. Ιδού θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής σου σατανά ήτινες λέγους είναι αυτούς, ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμει αυτούς να έλθω συν και να προσκυνήσω συν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσω συν ότι εγώ σε ηγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτα εκείνο το οποίο έχεις, για να μη λάβει μηδής τον στέφανό σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από το Θεού μου και το όνομά μου το εν μέον. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει της λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ας πάμε και στη σελίδα 1027, είναι από το βιβλίο Β' Κορινθίους, να διαβάσουμε 4 εδάφια, Ιώτα Β' κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Σελίδες 1027, Ιώτα Β' 7. Και δια νεμή υπεραίρομαι δια την υπερβολή των αποκαλύψεών μου, μη εδόθη σκόλοψη στη σάρκαν. Άγγελος Σατάν δια να με ραπίζει, δια να μην υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριο δια να απομακρυνθεί απ' εμού και μη είπεν αρκεί σε η χάρις μου, διότι δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμη του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας ενοχωρίας υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος τότε είμαι δυνατός. Αμήν. Εν δε σας χάτες μέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Και τόσο κακοί που οι άνθρωποι δεν θα αντέχουν. Και θα κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι θέλουν, ό,τι νομίζουν. Θα αγωνίζονται, αλλά εις μάτι. Καθώς στη ζωή τους θα είναι ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Θα αγριεύουν, θα θυμώνουν. Θα ζηλεύουν, θα φθονούν. Θα φιλονικούν. Για να μπορέσουν τάχα μου να επιβιώσουν, αλλά δεν θα μπορούν. Αντιθέτως, μέσα στην Εκκλησία, εάν η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας, εάν λοιπόν η Εκκλησία μελετά το Λόγο του Θεού, μελετά το Λόγο του Θεού, μένει στο Λόγο του Θεού, τότε η προκοπή της θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Εάν μάλιστα προσέξει τον εαυτό της μετά την ευόδοση του Θεού από υπερηφάνεια και μπορέσει να δαμάσει το σώμα της και να το δουλαγωγήσει, και όταν λέω Εκκλησία μιλάω ανθρώπους, και όταν μιλάω ανθρώπους μιλάω για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν λοιπόν ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, οι οικογένειες, η Εκκλησία μελετά το Λόγο του Θεού, ασχολείται με το Λόγο του Θεού, το κυρίαρχο ζήτημα στην πορεία του είναι ο Λόγος του Θεού, με σκοπό να μένει στο Λόγο του Θεού, αν εγκύπτει και επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, επαναλαμβάνω η Εκκλησία, ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, σαν άτομα και σαν οικογένειες, θα προοδεύει, γιατί δεν θα είναι επιλύσμον ακροατής, αλλά θα είναι επειδή θέλει να μένει, θα είναι
πραγματικά εκτελεστής του Λόγου του Θεού, θα τον ευωδώνει ο Θεός και εκείνη η μεγάλη δοκιμασία. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Εάν προσέξει τον εαυτό του, δαμάζει το σώμα του και το δουλαγωγεί και μένει με κλειστό το στόμα, ταπεινός, προσκαρτερών τον Κύριο και ιδιαιτέρως μένει με ιδιαίτερη προσοχή στην ορθοτόμηση και στην ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού, τότε θα είναι δούλος Θεού, ευάρεστος των Θεών, καθώς θα τον χρησιμοποιεί ο Θεός σώζοντας Αυτόν, να σώζει και τους ακούοντας. Αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι πρέπει να είναι χωρίς δύναμη, αδύναμος. Γι' αυτό και σε αυτή την εκκλησία που ορθοτομεί το Λόγο του Θεού, απευθυνόμενος ο Λόγος του Θεού λέγει: «Εξεύρω τα έργα σου, καθώς εγώ σου έδωσα το κλειδί του Δαβίδ να ανοίγεις και κανείς να μην κλείνει, εγώ δηλαδή θα ανοίγω και κανείς δεν κλείνει». Γιατί έχεις μικράν δύναμη, εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Τρεις προϋποθέσεις, μοναδικές, για τη μεγάλη ευλογία στις έσχατες ημέρες. Πρώτον, μικρά δύναμη. Και το θέμα είναι πώς θα αποκτήσω μικρά δύναμη, αφού με ευωδώνει ο Θεός, αφού με συστήνει ο Θεός, αφού ευλογεί την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, πώς θα έχω μικρά δύναμη. Και ο Λόγος του Θεού λέει: υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να στείλω άγγελο Σατάν να σε ραπίζει για την υπερβολή της αποκαλύψεώς σου ποιμένα της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας. Απόστολε Παύλε, ιδιαίτερε δούλε του Θεού. Και όταν το κατάλαβε, πήγε στον Κύριο και λέει: «Ελευθέρωσέ με, Κύριε, από αυτό». Και του λέει: «Δεν πρόκειται να σε ελευθερώσω, αρκεί είσαι η χάρις μου. Μείνε με τη χάρη μου, γιατί όταν όταν είσαι αδύναμος, τότε αποδεικνύεται η δύναμή μου στη ζωή σου, τελεία». Αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος. Να μην περάσεις από σκόλοπα, από άγγελο Σατάν, όπως έκανε ο Παύλος. Άρα λέει, τώρα που το κατάλαβα, με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση θα καυχηθώ στις αδυναμίες μου. Και όχι μόνο αυτό. Εάν θέλω να κατοικήσει η δύναμη του Θεού, πρέπει να χαίρομαι, να ευαρεστούμε στις ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς και στενοχώριες. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Για να είμαι και να διατηρώ την αδυναμία μου. Να ευαρεστούμε όταν με βρίζουν. Να ευαρεστούμε όταν με διώκουν, όταν με στενοχωρούν, όταν λένε κακά εναντίον μου. Να χαίρομαι εγώ. Γιατί αυτό γίνεται για να είμαι αδύνατος. Και όταν είμαι αδύνατος, τότε είναι δυνατός ο Χριστός στη ζωή μου. Άρα λοιπόν πρέπει να εκλέξεις. Με ποιο τρόπο να λατρεύεις τον Κύριο. Εάν θέλεις ο Θεός να σου δώσει κλειδίον Δαβίδ να ανοίγεις και να μην κλείνεις, να βάλει πόρτα ανεωγμένη μπροστά σου, φρόντισε να μελετάς το Λόγο του Θεού, να μένεις το Λόγο του Θεού και στην ευλογία σου να δαμάζεις το σώμα σου και να το δουλαγωγείς. Μήπως εις άλλους κηρύξας εσύ βρεθείς αδόκιμος. Και να ξέρεις ότι μόνο όταν θα είσαι αδύνατος ο Θεός θα είναι δυνατός. Μόνο όταν θα είσαι αδύνατος θα είσαι δυνατός. Γιατί όταν η αδυναμία σου είναι τελεία, τότε η δύναμη του Θεού είναι απέραντη. Άρα μην περιμένεις σκόλοπα, θα έρθει. Αφού σε έχει εκλέξει Απόστολε Παύλε, αφού σε έχει εκλέξει ποιμένα της Εκκλησίας των Φιλτής Φιλαδελφίας, θα έλθει προφήτη Ηλία, θα έλθει χείρα εις τα Σαρεπτά της Ιδόνος. Αλλά εσύ δεν ήξερες το Λόγο του Θεού όπως ξέρουμε εμείς. Δεν σε έχει διδάξει ο Λόγος του Θεού.
Εμείς όμως είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Και εμείς θέλουμε. Θέλουμε να μας δοθεί δύναμης εξύψους, αλλά αυτό θα έρθει μόνο όταν εμείς βρεθούμε σε απόλυτη αδυναμία. Και πώς θα βρεθούμε σε απόλυτη αδυναμία? Όταν χαιρόμαστε στις ταλαιπωρίες μας. Και όταν ευαρεστούμεθα στην κακοποίησή μας. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο τρόπος ο εύκολος για να είσαι με μικρά δύναμη. Γιατί αν δεν αποδεχτείς αυτόν τον τρόπο τον εύκολο, τότε περίμενε, γιατί θα έρθει ο σκόλοψ, ο άγγελος σατάν, να σε ραπίζει. Και θα θέλεις να ελευθερωθείς, αλλά θα σου λέει ο Κύριος, αρκεί είσαι η χάρη μου. Τι θέλεις, τη χάρη μου με τον άγγελο σατάν, ή να αφαιρεθεί η χάρη μου και να αφαιρεθεί και ο άγγελος σατάν? Και λέει ο Θεός, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θα μείνει η χάρη μου, θα μείνει η δύναμή μου, αν εσύ χαίρεσαι για όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή σου που δεν είναι ευχάριστα. Να ευαρεστήσαι, να δοξάζεις το Θεό. Αρκεί όλα αυτά να συμβαίνουν χάριν του Χριστού. Και πώς συμβαίνουν χάριν του Χριστού? Εάν φυλάτης το λόγο μου, λέει ο Χριστός. Εάν ορθοτομείς το λόγο μου. Αν ό,τι απόφαση παίρνεις, ό,τι κάνεις, είναι στερεωμένο στο λόγο του Θεού. Πρώτον. Και δεύτερον, εάν έχεις μάθει να μην αρνείσαι το όνομα του Χριστού κάτω από οποιαδήποτε περίπτωση. Και τι θα πει αρνούμε το όνομα του Χριστού? Η εντολή του Θεού είναι μία, αδελφοί, και μην το ξεχνάμε. Να πιστεύσουμε στον Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστόν. Και όταν ρώτησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου, είπαν διάφορα. Εσείς τι λέτε? Και ο Πέτρος είπε αυτά που του αποκάλυψε ο Θεός. Συ είσαι ο Μεσσίας, ο οποίος είσαι ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτή είναι η φοβερή αποκάλυψη. Και τι κάνει τώρα ο Ιησούς Χριστός μέσα από την Καινή Διαθήκη? Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Μία είναι η εντολή του Θεού. Να πιστεύετε στο όνομα του Υιού του Θεού ή του Ιησού Χριστού. Τι θα πει να πιστεύουμε? Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού σώζεται μόνο. Μόνο όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού. Μόνο όποιος ομολογεί το όνομα του Χριστού σώζεται. Μόνο είναι το ονόματι του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος. Η ζωή σου θα είναι ευάρεστη στο Θεό. Δεν πιστεύω πουθενά άλλου, πουθενά άλλου. Δεν ελπίζω πουθενά άλλου, πουθενά άλλου. Μόνο στο όνομα του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Και το δεύτερο που συμπληρώνει σαν εντολή του ο ίδιος ο Πατέρας, είναι και να αγαπάτε αλλήλους. Αλλήλους, ο ένας τον άλλον, ο ένας τον όλους, όλους. Μα αυτός, ξέρεις τι είπε για μένα? Τι προτιμάς αυτόν? Το σκόλοπα σατάν. Εγώ προτιμάω αυτόν. Πάντα θα προτιμάω αυτόν. Προτιμάω αυτόν ή τον άγγελο σατάν, το σκόλοπα στη ζωή μου? Όχι Κύριε, αυτόν προτιμάω. Και θα καυχαίμαι και θα χαίρομαι και θα ευαρεστούμε για ό,τι και να λένε οι άνθρωποι για μένα. Σε σένα θα δίνω μόνο τη δόξα, γιατί εγώ ελπίζω στο όνομα του Υιού σου, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και η ελπίδα μου, η υπακοή μου στο Λόγο του Θεού. Δεν θα κάνω ό,τι μου αρέσει, ούτε ό,τι μου λένε. Ό,τι μου λέει ο Κύριος θα κάνω. Μιλάει ο Κύριος, αν μιλάει λέει, και χαίρεται να μιλάει ο Κύριος. Και ο Λόγος του Θεού πήγαινε στο Χερίθ. Τι θα κάνω στο Χερίθ? Εκεί θα σταΐζουνε κόρακες. Μα τι είναι αυτά που μου λες Κύριε? Θα με ταΐζουνε κόρακες. Κόρακες σας στέλνω και το μεσημέρι και το βράδυ. Και με ψωμί και με κρέας. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Και άλλα ακόμα πιο πολλά γίνονται. Τώρα πήγαινε στη χείρα στις αρεπτάτσιον της Σιδόνος. Εκεί στο χωριά και στο πάνω, στη Φινίκη, επάνω από την Τύρο, κάτω από την Τύρο, εκεί που είναι
Πω, πτήρα, τι έπα να κάνω εκεί. Βρε, πήγαινε εκεί. Εκεί έχω εκλέξει μια ιδιαίτερη χείρα. Μια χείρα μοναδική. Τόσο ευγενική που παρόλο που δεν πιστεύει, θα κάνει το θέλημά μου. Αλλά δεν θα φύγεις από εκεί μέχρι να πιστέψει για να κάνεις και εσύ το θέλημά μου. Τη σωτηρία της ψυχής της. Αλληλούια. Αμήν, αδερφοί. Γι' αυτό να χαιρόσαστε, αδερφοί, να χαιρόμαστε, αδερφοί. Και μετά το κατάλαβα. Χαίρετε και πάλιν θέλω υπή χαίρετε. Και πάντοτε χαίρετε. Μα τι λες, Παύλε. Εδώ δεν βλέπεις. Εγώ ένα βλέπω. Το όνομα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού του Ζώντος. Τίποτα άλλο δεν βλέπω. Και με ελευθέρωσε από όλες τις παγίδες του Σατανά. Και θα συνεχίζει να με ελευθερώνει από όλες τις παγίδες του Σατανά. Και θα με διαφυλάξει μέχρι τέλος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Να λοιπόν ποια είναι η Εκκλησία της ευλογίας του Θεού. Η Εκκλησία της Φιλαδελφίας που έχουν όλοι μικράν δύναμη, γιατί ευαρεστούνται στις ανάγκες, στις κατηγόριες, στα βρισίματα, στον ονειδισμό, σε όλα χαίρονται, δεν στενοχωριώνται. Λένε δόξα όσο ακούν έτσι. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γιατί? Γιατί δεν θέλω τον άγγελο Σατάν, θέλω αυτόν τον ονειδισμό για να είναι η δύναμή μου μεγάλη, συγγνώμη, η αδυναμία μου μεγάλη, ώστε να αποδειχθεί η δύναμή σου τελεία στη ζωή μου. Αμήν. Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία απευθύνεται ως Εκκλησία ένδοξη εσχάτων ημερών, Εκκλησία αρπαγής. Αυτή είναι η Εκκλησία της αρπαγής, που έχει μικράν δύναμη, έστω και ανεβοδώνεται, έχει μικράν δύναμη μέσα. Γιατί ευαρεστείτε στις ταλαιπωρίες, γιατί χαίρετε, γιατί καφιέται στις ταλαιπωρίες. Δόξα να έχει το όνομά σου, Κύριε. Με αποτέλεσμα ο Θεός να της δίνει αποκαλύψεις για να μην υπεραίρεται δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, ώστε να περπατάει στο θέλημα του Θεού. Εφύλαξα στο λόγο μου. Το να φυλάς το λόγο του Θεού δεν είναι απλό. Είναι αποκάλυψη. Είναι χάρις Θεού. Είναι ευλογία Θεού. Δεν ισχύει παντού. Δεν ισχύει σε όλους. Σε αυτούς που ο Θεός διαλέγει και εκλέγει. Εφύλαξα στο λόγο μου, αλλά και έχεις και παρησία να μην αρνείσαι το όνομά μου. Πάντοτε να ομολογείς Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γι' αυτό και έδωκα εισέ θύρα ανεωγμένη, εγώ που έχω το κλειδίον του Δαβίδ και ανοίγω και κανείς δεν κλείνει. Και κλείνω και κανείς δεν ανοίγει. Έδωκα εισέ θύρα ανεωγμένη, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει, γιατί πράγματι έχεις μικρά δύναμη, γιατί πράγματι εφύλαξα στο λόγο μου και γιατί πράγματι δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Αλλά σε αυτή την Εκκλησία θα δώσω και καρπό πολύ και ο καρπός θα μένει και θα ξεκινήσω από τους εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε τους εαυτούς τους ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι, γιατί λένε ψέματα. Δεν είναι Ιουδαίοι, δεν είναι πιστοί, δεν είναι άνθρωποι του Θεού, λένε ψέματα. Από εκεί θα ξεκινήσω και θα κάνω όλους αυτούς να έλθουνε να προσκυνήσουν εμένα τον Θεό ενώπιον των ποδών σου και θα γνωρίσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Πώς θα το γνωρίσουνε? Εγώ θα ενεργήσω να ομολογήσουν και να αναγνωρίσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Γιατί εφύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου και παρέμεινες με μικράν δύναμη. Δηλαδή δάμαζες το σώμα σου, το δουλαγωγούσες και ομολογούσες ότι χαίρεσαι να ταλαιπωρήσει χάριν του ονόματος του Χριστού. Όμως, πρόσεξε τώρα, γιατί έρχεται η ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Πρόσεξε τώρα. Και πρόσεξε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας εξάπαντος. Και μάλιστα εμείς ξέρουμε ταχαίως. Θα έρθει εξάπαντος. Και θα δοκιμάσει όλους τους κατοίκους της γης.
Όλοι οι κατοικοί της γης θα δοκιμαστούν, αν είναι έτοιμοι, γι' αυτό φωνάζει ο Λόγος του Θεού, γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Πρόσεξε. Εάν θέλεις να σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού, η οποία μέλει να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης, πρόσεξε. Όπως εγώ δεν βραδύνω αλλά μακροθυμώ γιατί θέλω όλοι να σωθούνε, έτσι και εσύ θα φυλάξεις το λόγο της υπομονής σου, της υπομονής μου, λέει ο Χριστός, γιατί θέλεις όλοι να σωθούνε. Αυτό είναι το κριτήριο της εισόδου μας, της συμμετοχής μας στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά για να θέλεις όλοι να σωθούνε, πρέπει η καρδιά σου να είναι γεμάτη με αγάπη. Για ποιους? Για αυτούς που σε στενοχωρούνε, που σε βρίζουνε, που σε φέρνουνε σε διωγμούς και σε ανάγκες. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Δεν βραδύνει να έρθει ο Κύριος, δεν βραδύνω, καθώς την εστού το λογίζουνε βραδυπορία. Τι είναι αυτό που κάνω? Μακροθυμώ. Γιατί θέλω όλοι σας να σωθείτε. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μεγάλο μήνυμα για την Εκκλησία των Εσχάτων Ημερών. Θέλεις όλοι να σωθούν και να λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών και να εισέλθουν πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών ανεξαρτήτως συμπαθιών και αντιπαθιών? Εάν το θέλεις, θα λάβεις μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αν δεν το θέλεις, θα μείνεις απόξω. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι το μήνυμα. Από μας εξαρτάται, όχι από το πόσο μας ευλογεί ο Θεός, που μας ευλογεί και όλους θα τους ευλογεί τις έσχατες ημέρες, γιατί θα ανοίξει η ετώ, μεγάλη βροχή τις έσχατες ημέρες. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να ζήσουμε τις ημέρες του Ιετού. Το πρόβλημα είναι να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί πολλοί εκείνη την ημέρα θα λένε προφητεύσαμε το ονόματί σου. Κάναμε θαύματα πολλά. Εξεβάλαμε δαιμόνια. Και ο Κύριος τους θα τους πει φύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν σας γνώρισα, ποτέ δεν σας προγνώρισα, δεν ήσασταν ποτέ δικοί μου. Μα αφού προφητεύαμε το όνομα σου, σας ευλόγησα, αλλά ποτέ δεν σας αναγνώρισα σαν δικούς μου δούλους. Άλλο η ευλογία και άλλο η σωτηρία. Ευλόγησε την χείρα στα σαρύπτα της Σιδώνος, πιο πολύ δεν γινότανε. Το πιθάριον δεν άδειαζε. Το ρογίον δεν είναι καινούτο. Και τρώγε και αυτή και ο γιος του και όλη η οικογένειά της. Και όλη η συγγένειά της. Και ο Ηλίας. Την ευλόγησε πολύ. Την έσωσε όχι. Πότε θα τη σώσει? Όταν θα έρθει σε αυτόν. Όταν θα έρθει ακόμη πιο μεγάλη ταλαιπωρία για να καταλάβει ότι δεν είναι ο λόγος του Ηλία του προφήτη. Δεν το είχε καταλάβει. Νόμιζε αυτά τα λόγια ότι τα λέγε ο Ηλίας ο προφήτης και υπάκουε. Γιατί ήταν ευγενική στο λόγο του Ηλία του προφήτη. Αλλά ο Θεός δεν θέλει τον Ηλία τον προφήτη. Θέλει τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Αυτό το λόγο να ακούμε και σε αυτό το λόγο να εμπιστευόμαστε. Τώρα γνώρισα που ανέστησε στο γιο μου. Γιατί χρειαζόταν να πεθάνει ο γιος σου? Χρειαζόταν για αυτήν. Για μας δεν χρειάζεται. Για μας φτάνει ο λόγος του Θεού. Φτάνει η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Φτάνει ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός προπορεύεται στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να πεθάνει ο γιος σου. Δεν μιλάει ο Ηλίας ο προφήτης, ο γεγραμμένος λόγος του Θεού μιλάει. Μόνο. Γι' αυτό δοξάζουμε το Θεό.
Αμήν, αδελφοί. Μη χάσουμε λοιπόν τη μακροθυμία μας. Το ξαναδιαβάζω. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής της δικής μου, όπως εγώ έκανα υπομονή, επειδή εγώ μακροθυμώ, επειδή λοιπόν φύλαξες, τ' ακούς, μπορείς να φυλάξεις τη μακροθυμία σου το λόγο της υπομονής, δεν μπορείς. Μπορείς, δεν μπορείς. Γιατί, γιατί είσαι άνθρωπος. Ναι, αλλά πρέπει να μπορέσω. Πώς θα μπορέσεις? Πρέπει η αγάπη του Θεού Πατρός να εκχέεται στην καρδιά σου δια Πνεύματος Αγίου και τότε θα μπορείς να ελπίζεις τον Κύριο. Η ελπίδα σου θα πραγματικά ενεργοποιεί την πίστη σου και η πίστη σου θα είναι δια αγάπης ενεργουμένη. Και πώς θα ενεργοποιήσω την πίστη μου, την ελπίδα μου, την αγάπη μου πληρούμενος Πνεύματος Αγίου? Μπες μες στο ταμείο σου, φέρε όλα τα ζητήματά σου, όλα τα αιτήματά σου, όλα τα προβλήματά σου, όλα τα πρόσωπα που σε στενοχωρούν, όλα τα πρόσωπα τα οποία σε ταλαιπωρούν, γονάτισε πληρώσου Πνεύματος Αγίου και άσε τον Παράκλητο να προσεύχεται κατά τον τρόπο που εσύ δεν ξέρεις πώς και τι να προσευχηθείς. Αλλά ο Παράκλητος ξέρει να προσευχηθεί πώς, κατά το φρόνημα του Θεού. Άρα ό,τι προσεύχεται ο Παράκλητος, επειδή συναντιλαμβάνεται την αδυναμία σου. Και ποια είναι η αδυναμία σου? Δεν μπορείς να συγχωρέσεις, δεν μπορείς να αποδεχτείς, δεν μπορείς να αγαπήσεις, δεν μπορείς να πιστέψεις. Αλλά πρέπει, πρέπει και να αγαπήσεις, ώστε η αγάπη να ενεργοποιήσει την ελπίδα, ώστε η ελπίδα να ενεργοποιήσει την πίστη, επίστεψε πελπίδη. Και η πίστη σου πια να γίνει δια αγάπης ενεργουμένη. Και τότε μπορείς να μακροθυμείς προς όλους, ιδιαιτέρως σε αυτούς που έχει βάλει ο Θεός, αντί να σου βάλει σκόλοπα άγγελο σατάν να σε ραπίζει. Δόξα σε λοιπόν το Θεό. Τι θέλεις? Ερώτηση Κυρίου προς όλους μας. Σκόλοπα άγγελο σατάν να σε ραπίζει, ή θέλεις ύβρις, ονειδισμούς και στενοχώριας? Λέω παπα, ύβρις, ονειδισμούς και στενοχώριας θέλω, Κύριε. Θα χαίρεσαι? Θα χαίρομαι, θα δοξάζω, αλληλούια. Γιατί θα χαίρομαι και θα δοξάζω? Γιατί γλίτωσα από το σκόλοπα. Και ποιος ήταν ο σκόλοπας για τη χείρα της Σαρεπτάς της Σιδώνος? Ένα σκολοπάκι ήταν, πέθανε ο γιος της. Λίγο είναι. Ξέρεις, θα πει να πεθάνει ο μοναχογιός σου. Και μάλιστα τώρα που τέλειωσε και η πείνα, τώρα που σε ευλόγησε ο Θεός, να πεθάνει ο γιος σου? Ναι, αλλά όμως έπρεπε να φύγουν και οι ανομίες της. Γιατί ήρθες σαν άνθρωπε του Θεού? Για να θυμηθώ τις ανομίες μου? Βέβαια να τις θυμηθείς και να μετανοήσεις. Γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτό έφερε το θάνατο ο Κύριος. Για να θυμηθείς τις ανομίες σου. Να μετανοήσεις. Να επιστρέψεις. Και να δοξάσεις το Θεό. Όχι για το σκόλοπα, αλλά για αυτό το οποίο περνάς και σε κάνει και στενοχωριές. Ποιος είναι αυτός? Ο άντρας σου? Η γυναίκα σου? Ο γείτονας? Ο αδελφός σου? Ποιος είναι αυτός? Δόξασε το Θεό γι' αυτόν. Δόξασε το Θεό γι' αυτόν. Ευχαρίστησε το Θεό. Γιατί? Γιατί όταν ευαρεστήσε στις αδυναμίες σου και στις ταλαιπωρίες σου, όταν χαίρεσαι και όταν καυχάσαι, μάλιστα λέει, το ξαναδιαβάζω, εάν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχεθώ στις ασθένειές μου και στις αδυναμίες μου. Ευχαρίστησε λοιπόν το Θεό, δόξασε το Θεό και πες του: Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί κάνεις χάρη σε μένα μεγάλη. Αμήν. Πολύ μεγάλη χάρη κάνεις. Και το πρόβλημά μου ποιο είναι? Η γυναίκα μου. Σιγά, σιγά. Και καλή γυναίκα και ευγενική γυναίκα έχω και όλοι μας. Το πρόβλημά μου ποιο είναι? Ο γιος μου που έφυγε στην Αυστραλία. Σιγά, σιγά. Ευλογημένος να είναι εκεί.
Το πρόβλημά μου είναι η κόρη μου και τα εγγόνια μου που φύγαν άλλοι στο Άμστερνταμ και άλλοι στην Αυστραλία. Σιγά, δόξασε το Θεό. Το πρόβλημά μου είναι αυτός που με ονειδίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σιγά, ευχαρίστησε το Θεό. Τι θέλεις? Θέλεις όλα αυτά που σου έχω δώσει και σε ταλαιπωρούνε, ή θέλεις σκόλοπα άγγελο σατάν? Είπα και μακριά, μη γέννη το Κύριε. Θέλω τη χάρη σου, το ελαιό σου, την ευλογία σου, και γέμισε και την καρδιά μου με αγάπη και μακροθυμία για να προσεύχομαι και να θέλω. Όλοι αυτοί που με ταλαιπωρούνε όπου και να είναι, να τους σώσεις και να βρεθούμε εκείνη την ημέρα όλοι μαζί μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου, σαν Εκκλησία του Χριστού, σαν δόξα του Χριστού, εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Αμήν.